Στον ορισμό νέων αντιπεριφερειαρχών εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων προχώρησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος. Έτσι, αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου παραμένει ο Δημήτρης Πέτροβιτς. Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμένει ο Νικόλαος Τσαλικίδης. Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ο Κωνσταντίνος Κουρτίδης. Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Αλέξης Πολίτης. Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ. Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες. Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Σιμιτσής. Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Βασίλειος Δελισταμάτης. Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Πολιτικών Αριστίδης Μωυσιάδης. Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Μουλταζά Ταρκάν Μουλτάζα. Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χρήστος Γάκης. Είναι ένα επίκαιρο, όντως είναι βαρύνουσα σημασία σε αυτό το φυλάκιο, γιατί είναι ίσως από τα πιο φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν πλέον όχι μόνο τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, αλλά και τις ίδιες τις κυβερνήσεις. Η ενέργεια απασχολεί και θα απασχολεί και τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να δοθούν λύσεις στο συγκεκριμένο τομέα. Το φυσικό αέριο είναι ίσως μια από τις μεγαλύτερες. Από τα μεγαλύτερα έργα τα οποία γίνονται σήμερα στη δική μας την περιφέρεια στον τομέα της ενέργειας. Θα παρέχει φτηνή ενέργεια τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις. Θα είναι ένα έργο πνοής που γίνεται εδώ. Βέβαια, πέρα από αυτό, στο χαρτοφυλάκι εντάσσονται όντως και σχέδια και προγράμματα για επενδύσεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών, καθώς και άλλων μορφών πράσινης ενέργειας. Ανήκει το κομμάτι των γεωθερμικών πεδίων στο Παγκαίο και στο Δήμο Νέστου, το οποίο είναι και αυτό μια μορφή ενέργειας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε αγροτικές καλλιέργειες όσο και για οικιακή χρήση. Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης Οικονομικών και Διαφάνειας Κωνσταντίνος Ναλμπάντης. Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Δημήτριος Δόντσος. Αντιπεριφερειάρχης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Μαρία Πολυμέρου. Θεωρώ την πρόταση που έκανε ο κύριος Μέτρος, ο Περιφερειάρχης της περιοχής μας, πολύ μεγάλη τιμή για το νησί της Θάσου. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται κάποια αντιπεριφέρεια στη Θάσο. Εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού Αθανάσιος Τσόνης. Εντεταλμένος σύμβουλος αλλιευτικής πολιτικής Ανδρέας Καραγιώργης. Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος αθλητισμού διαβίου μάθησης Αχμέτη Μπραμ. Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος παρακολούθησης εφαρμογής δράσεων και ανάπτυξης ορεινών περιοχών Τζιχάνη Μάμογλου. Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος παρακολούθησης εφαρμογής δράσεων αγροτικής οικονομίας Γεώργιος Ζιμπίδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θητεία των νέων αντιπεριφερειαρχών ξεκινά την 1η-1η του 2022 έως τις 31 Δεκάτου του 2022.